Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ξεκινήστε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά ταυτόχρονα να εισηγούμε, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας, την συνταγματική κατοχήρωση στην Αναθεωρητική Βουλή μας του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Πρόκειται για μια μεγάλη κοινωνική παρέμβαση. Πρόκειται για κάτι το οποίο θα αλλάξει στο μέλλον την κοινωνική πολιτική στη χώρα μας όπως την ξέραμε. Επιτρέψτε μου όμως, είναι και κάτι το οποίο συνδέομαι προσωπικά. Ήταν η περίοδος του 2012-14, όταν τότε, μέσα στην καρδιά της περίοδου της κρίσης, παρακολουθώντας και αναλύοντας τις κοινωνικές πολιτικές που ασκούσαμε ως ελληνικό κράτος, διαπιστώθηκε δυστυχώς ότι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής όλα τα προηγούμενα χρόνια, όσο και καλή πρόθεση να είχε, όσο σπόρους και αν διέθετε, που πράγματι δίναμε πόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τελικά το αποτέλεσμα ήταν πολύ κάτω από την οποιαδήποτε προσδοκία. Γιατί υπήρχαν αλληλοεπιδράσεις, υπήρχε κατακαιρματισμός του συστήματος, ένα σύστημα που δεν έβλεπε το ένα το άλλο, με αποτέλεσμα οι πόροι να πηγαίνουν χαμένοι, υπό την έννοια να οδηγούνται τελικά σε πρόσωπα που δεν είχαν ανάγκη τα λεφτά και αυτοί που πραγματικά τα είχαν να μην είναι ωφελημένοι. Έτσι λοιπόν, ήδη από το 2012, με την επιμονή μας και παρακολούθηση πάνω στο πρόβλημα της κοινωνικής πολιτικής, δημιουργήθηκε η πεποίθηση αλλά και η βούληση ότι το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα μπορεί να αποτελέσει τομή στην κοινωνική ένταξη και έναν από τους βασικότερους πυλώνες της κοινωνικής αλληλεγγύης στην Ελλάδα του αύριο. Το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα προτάθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το νόμο 4093 του 2012. Το πρώτο ιστορικό βήμα αυτής της κοινωνικής καινοτομίας πραγματοποιήθηκε με την έκδοση της ιστορικής, τονίζω ιστορικής, κοινής υπουργικής απόφασης υπαριθμών 39892 του 2014, την οποία υπέγραφαν ο Γκίκας ο Χαρδούβελης, ο Χρήστος ο Σταϊκούρας, ο Γιώργος Οντόλιος, ο Βασίλης ο Γκεγκέρογλου και εγώ ως υπουργός ο Γιάννης ο Βρούτσης. Με την οποία αυτή η υπουργική απόφαση αποσαφηνίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο ως προς τους δικαιούχους, το ύψος, η διαδικασία και τα αρμόδια για την καταβολή όργανα του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος, καθώς και άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος εισοδηματικής ενίσχυσης σε ορισμένες αρχικά περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Το πρώτο βήμα ήδη είχε γίνει. Η κρίση φανέρωσε εμφατικά τις στρεβλώσεις του συστήματος κοινωνικής προστασίας και την επιτακτική ανάγκη για τη θέσπιση ενός ελάχιστου ορίου εγκυμένου εισοδήματος, που θα διασφαλίζει πρώτα και κύρια την ανθρώπινη υπόσταση. Το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα δεν αποτελεί απλά ένα μηχανισμό ανάσχεσης της ακραίας φτώχειας, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο υποστηρικτικό πλέγμα κοινωνικής προστασίας που συνδυάζεται από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και μέτρα επανένταξης στην αγορά εργασίας, γιατί αυτός είναι ο πιο σημαντικός του στόχος. Εγκαινιάζοντας τώρα το 2014 το θεσμό του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος ως το πιο καινοτόμο εργαλείο κοινωνικής πολιτικής που είχε ποτέ η χώρα, απαντήσαμε στις στρεβλώσεις, τα κενά και τις αντιφάσεις του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, το οποίο ήταν κοινωνικά άδικο και κυρίως οικονομικά και κοινωνικά αναποτελεσματικό. Σήμερα ολοκληρώνουμε αυτή την παρέμβαση πραγματοποιώντας το δεύτερο και πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό ιστορικό βήμα, προτείνοντας τη συνταγματική του κατοχήρωση. Η πρόταση για τη συνταγματική κατοχήρωση αποτελεί μια εμβληματικού χαρακτήρα παρέμβαση στην κοινωνική προστασία και τη θέσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, που σαν στόχο έχει την ενδυνάμωση, την υποστήριξη των οικονομικών ενδυνάμων συμπολιτών μας που επλήγησαν από την οικονομική κρίση. Με τον τρόπο αυτό, οι πιο αδύναμοι που έχουν πληγεί σκληρά από την οικονομική κρίση αποκτούν ένα επιπλέον δικαίωμα και γίνονται για πρώτη φορά ορατοί και στη συνταγματική τάξη, ενώ παράλληλα ενισχύονται η ισότητα, η αναλογικότητα, τα κοινωνικά δικαιώματα και η ασφάλεια δικαίου. Το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα έχει ήδη ερίσματα στο άρθρο 21, παράγραφος 3 του Συντάγματος, Αρχή Κοινωνικού Κράτους, και στο άρθρο 2 του Συντάγματος, Σεβασμό της Αξίας του Ανθρώπου.
ενώ εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε διεθνή κείμενα, άρθρο 13 Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, άρθρο 30 Αναθεωρημένου Χάρτη, άρθρο 34 παράγραφος 3 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία με την πρότασή της στην αναθεωρητική συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος επιχειρεί να θωρακίσει την προστασία της αξιοπρεπούς διαβίωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, συγκεκριμένα στο άρθρο 21, παράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στα κοινωνικά δικαιώματα. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την προσθήκη. Το κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Με τον τρόπο αυτό φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα εμπλουτίζοντας το Σύνταγμα με ένα επιπλέον δικαίωμα που αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα μέτρα κοινωνικής προστασίας σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση των άλλων πυλώνων κοινωνικής προστασίας όπως ο θεσμός της οικογένειας και η πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα απέκτησε μια δεσπόζουσα θέση λόγω της οικονομικής κρίσης, θεσμοθετώντας για όλα τα μέλη της οικογένειας μια ελάχιστη οικονομική ασφάλεια, η οποία αποτελεί τη βάση συνοχής κάθε κοινωνίας. Παράλληλα όμως, συνιστά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κοινωνικό ιστό, καθώς συνοδεύεται από ένα ευρύ πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών με σκοπό την ενεργό επανένταξη των πολιτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Σήμερα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα αφορά σε 240.000 νοικοκυριά και καλύπτει συνολικά 450.000 άτομα. Από αυτούς, τα 156.000 είναι άνεργοι, ειδικότερα καλύπτονται 20.000 μονογονεϊκές οικογένειες και πάνω από 56.000 νοικοκυριά με παιδιά. Από το σύνολο των οικογενειών, σε 236.000 έχουν εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ, ενώ τα 130.000 έχουν μηδενικό εισόδημα. Για φέτος υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν 670 εκατομμύρια ευρώ. Ο μέσος όρος παροχής σε ένα νοικοκυριό είναι 213 ευρώ μηνιαίως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τώρα είναι η χρυσή ευκαιρία για όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμφωνήσουμε με τη μεγάλη αυτή συνταγματική αλλαγή που θα θωρακίσει για πρώτη φορά τους αδύναμους συμπολίτες μας. Θεωρώ ότι είναι σταθετικά ότι και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, παρά την κριτική η οποία υπήρχε στην αρχή της εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, διατήρησε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με άλλο όνομα, αλλά το διατήρησε. Και σήμερα είμαστε όλοι εδώ για να πάρουμε αυτή τη μεγάλη απόφαση υπέρ των Ελλήνων πολιτών και της χώρας μας. Σας καλώ να υπερψηφίσετε την πρόταση της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η κυρία